Καλησπέρα και από μένα, Κανελής Νίκος ονομάζομαι. Μέλος στο ξεκίνημα είμαι και με αυτή την ιδιότητα μιλάω. Καταρχήν να συμφωνήσω πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Βασίλη του Ιορδανίδη ότι εδώ το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Πώς η ΕΡΤ πανελλαδικά θα παραμείνει ανοιχτή? Αυτό το ερώτημα πρώτα και κύρια πρέπει να απαντήσουμε. Οι λίγοι που είμαστε εδώ, πάρα πολλοί βρέθηκαν σε αυτό το χώρο και στα υπόλοιπα κτίρια της ΕΡΤ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ κλείνει, οι 2.600 εργαζόμενοι της είναι απολυμμένοι και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή επίθεση η οποία δεν πρόκειται να την πάρουν πίσω η κυβέρνηση απλά αν κάνουμε εδώ μια συζήτηση αναγκαία και χρήσιμη κατά τα άλλα που να παραμείνει όμως ένα επίπεδο πώς θα το θέλαμε το ραδιόφωνο. Δύο-τρεις σκέψεις πάνω σε αυτό. Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει πρώτα και κύρια οι ίδιοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να πιστέψουν σε αυτόν τον αγώνα, να μην μπουν στη διαδικασία ποιος μπορεί να είναι στον αυριανό οργανισμό και να θεωρήσει ότι κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα και να κοιτάξω τον εαυτό μου, γιατί δεν υπάρχει κανένας που θα τα βγάλει πέρα μόνος του αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα προσληφθούν, όσοι και να είναι, είτε στον ενδιάμεσο τον οργανισμό, είτε στον επόμενο που θα φτιάξουν σε έναν, δύο, τρεις μήνες, θα δουλεύουν με εξαιρετικά χειρότερες εργασιακές σχέσεις, καμία σχέση με το σήμερα και καμία σχέση με τους μισθούς τους σημερινούς. Λοιπόν, και νομίζω ότι πρώτα και κύρια θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση από τους ίδιους εργαζόμενους ότι παραμένουν μέσα στα κτίρια της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα και στην Αίρα Βόλου, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη που είναι τα δύο μεγάλα κέντρα, πρώτον. Δεύτερον, αξιοποιούν το τεράστιο όπλο το οποίο ονομάζεται ενημέρωση και το έχουν στα χέρια τους, ειδικά αν δώσουν σήμα στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, αν μπορέσει να υπάρξει εκπομπή για να δώσουν φωνή σε όλους εκείνους στην κοινωνία μέσα που δεν έχουν φωνή, τους απολυμμένους. Και σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε κι άλλον εργαζόμενο με εκδικητική απόλυση, συνδικαλιστική απόλυση εδώ στο Βόλο, στον Κιολεΐδη που έχασε τη δουλειά του για αυτόν τον αγώνα, το Στάθο Μιχάλη. Λοιπόν, στα κινήματα που παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού και στο Βόλο και σε άλλες πόλεις, στα κινήματα που παλεύουν ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού, στους εργαζόμενους και στους απολυμμένους ανεξαρτήτως κλάδου, γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο η ΕΡΤ γίνεται η φωνή τους και μπορεί να γίνει η φωνή τους και να συσπυρώσει όλον αυτόν τον κόσμο, να είναι αιχμή, να συσπυρώσει αυτόν τον κόσμο ενάντια στον κοινό εχθρό, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε μία μεμονωμένη επίθεση ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα η κυβέρνηση και λέει τι να κάνω να κλείσω την ΕΡΤ. Εδώ πέρα έχουμε μια πολύ συνειδητή πολιτική η οποία λέει ότι είχαμε κερδίσει οι γονείς μας και οι παππούδες μας με αγώνες που ήταν κάποιες κατακτήσεις για υγεία, για παιδεία, για μισθούς, για συντάξεις κλπ. Αυτά διαλύονται. Ήδη έχουν διαλυθεί πάρα πολλά από αυτά. Άρα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η σταθμή και να και η Αίρα Βόλου να προτείνω να δημιουργήσει, να φτιάξει ένα πρόγραμμα όπου να καλούνται όλοι αυτοί οι χώροι που δίνουν αγώνες και να μπορούν να μιλήσουν στην υπόλοιπη κοινωνία. Το δεύτερο είναι ότι κατά τη γνώμη μου ο χώρος συνολικά των μέσων ενημέρωσης χρειάζεται να μπει μπροστά. Υπάρχει μια προσπάθεια να φέρουν, χρησιμοποιούν οι καναλάρχες και οι υπόλοιποι τη δύναμη που έχουν για να στρέψουν την κοινή γνώμη ενάντια στην ΕΡΤ, αλλά όσοι δουλεύουν οι δημοσιογράφοι στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν τι εργασιακό ταχάου είναι αυτό. Με ατομικές συμβάσεις εργασίας, με καθημερινές απολύσεις και τρομοκρατία κτλ. Αυτός ο κλάδος συνολικά χρειάζεται να ξαναμπεί στο χώρο των απεργιών. Αν δεν γίνουν απεργίες έτσι όπως γίνονταν τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι η μεγάλη όθηση δόθηκε όταν τα μέσα ενημέρωσης κάνανε πολυήμερη απεργία η οποία δυστυχώς έκλεισε και βγάλανε δικό τους απεργιακό φύλλο την αδέσμευτη γνώμη μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Το τρίτο που θα ήθελα να πω σε σχέση και με τον αγώνα της ΕΡΤ είναι ότι κανένας κλάδος δεν μπορεί να κερδίσει από μόνος του. Το έχει δείξει όλη η ιστορία των τριών τελευταίων ετών, το έχει δείξει. Οι Χαλιβουργοί κάνανε απεργία 7 μήνες και χάσανε. Οι καθηγητές προσπαθήσανε να βγουν σε απεργία, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, χάσανε. Οι ναυτεργάτες χάσανε. Το μετρό έχασε. Αν δεν υπάρξει ένα γενικευμένο κίνημα όλου του κόσμου που να συνενωθεί απέναντι στον κοινό εχθρό και για να παλέψει
ενάντια και στην κυβερνητική πολιτική και στην κυβέρνηση να τη ρίξει, να την ανατρέψει, δεν πρόκειται να κερδίσουν ούτε οι εργαζόμενοι της ΕΕ. Και θεωρώ ότι τις πρώτες μέρες αυτό το αθόρμητο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα και είδαμε χιλιάδες και δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων από μόνοι τους να κατεβαίνουν στους δρόμους, να βγαίνουν ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε όλες τις πόλεις, και εδώ το είδαμε, είχε να κάνει με το ότι ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να τελειώνουμε με αυτούς εκεί πέρα πάνω. Αν δεν ξαναμπεί δηλαδή το αίτημα ανατροπής της κυβέρνησης, δεν μπορεί να υπάρξει ένα κίνημα αλληλεγγύης που να στηρίξει και τους εργαζόμενους εδώ πέρα μέσα, που σωστά υπόθηκε νομίζω πάλι από τον Βασίλη ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, ειδικά καθώς πέφτει το κίνημα των εργαζομένων, υπάρχει μια ύφεση, αυτό βλέπουμε, θα γίνει και κίνηση από την αστυνομία και θα έρθουν και θα πούνε, ξέρετε, τελείωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, συζητήσαν οι τρεις αρχηγοί, αυτός είναι ενδιάμεσος φορέας και έχει 100 εργαζόμενους που θα εκπέμπουν από τη Βουλή, εσείς εδώ είστε παράνομοι, φέρνω την αστυνομία, σας βγάζω 15 άτομα έξω, μην θεωρήσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει, αυτό θα γίνει. Άρα πρέπει να μπει το αίτημα ανατροπής της κυβέρνησης και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το αίτημα. Βάζω πολλά ίσως αυτή τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάει η κουβέντα. Αν δεν γίνει ένας παλαϊκός ξεσηκωμός με απεργίες διαρκείας, με καταλήψεις χώρων και με ένα καθαρό στόχο ανατροπής αυτής της κυβέρνησης, κανένας κλάδος δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του, κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να έχει σίγουρο το μισθό του ή τη θέση του ή το μέλλον του και τα παιδιά του, και όλοι μαζί θα χάσουμε. Συμπυκνώνω τις προτάσεις, νομίζω ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα αγωνιστικό που να δοθεί βήμα, να παραμείνει ο κόσμος εδώ πέρα, αυτό το πρόγραμμα να βγει προς τα έξω, έτσι ώστε και η υπόλοιπη κοινωνία να γνωρίζει τι συμβαίνει εδώ πέρα, ποια είναι η διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, και έτσι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα.